λοιπόν και αυτό το στάδιο αποτύχει, πηγαίνουμε στο στάδιο της λεγόμενης δικαστικής ρύθμισης, όπου εκεί ο ελληνοδίκης αναλαμβάνει την επίλυση της διαφοράς, τη ρύθμιση των οφειλών. Εφόσον ελέγξει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στον νόμο, μεταξύ των οποίων χοντρικά να σας αναφέρω, είναι το να είναι κανείς φυσικό πρόσωπο, να μην έχει εμπορική ιδιότητα και πτωχευτική ικανότητα, να έχει περιέλθει σε μια κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής, να μην μπορεί δηλαδή γενικώς να ανταποκριθεί στις οφειλές του και στην κατάσταση αυτή να έχει περιέλθει χωρίς δόλο, χωρίς να το έχει επιδιώξει, να έχει σε περίπτωση ακινήτου μία πρώτη κύρια και μοναδική κατοικία, η οποία εξυπηρετεί τις στεγαστικές του ανάγκες και η αξία της οποίας ανά περίπτωση πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτω από 200.000 ευρώ και αυτή που είναι το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας. Εφόσον πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις συνοπτικά, ο ελληνοδίκης αναλαμβάνει τη ρύθμιση της διαφοράς ως εξής: για μία τετραετία, που είναι το όριο που δίνει ο νόμος, ο καταναλωτής υποχρεώνεται στην καταβολή κάποιου ποσού, το οποίο εξαρτάται από τις οικονομικές του δυνατότητες. Τι θα πει αυτό, τι χρήματα βγάζω, τι χρήματα χρειάζονται για να ζήσω, τι χρήματα μου απομένουν. Είναι απλή η λογιστική μέθοδος, στην οποία λαμβάνεται υπόψη το αξιοπρεπές κόστος διαβίωσης. Το ποσό δηλαδή το οποίο απομένει στον εκάστοτε καταναλωτή για να ζήσει, πρέπει να του επιφέρει ένα αξιοπρεπές κόστος διαβίωσης. Ορίζεται λοιπόν ένα ποσό, μετά την λεγόμενη τετραετία, εφόσον δεν υφίσταται ακίνητο, δεν υφίσταται πρώτη κατοικία, και εφόσον ο καταναλωτής κατά αυτά τα 4 χρόνια ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του, στο ποσό το οποίο του επέβαλε ο δικαστής για να καταβάλει στα πιστωτικά ιδρύματα, έχει το δικαίωμα να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο και να ζητήσει την επόμενη απαλλαγή από τα χρέη του. Απαλλάσσεται για μία φορά και μοναδική, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, ο καταναλωτής από οποιοδήποτε υπόλοιπο και επιτυγχάνεται έτσι ο σκοπός του νομοθέτη, ο οποίος είναι ποιος, κάποια στιγμή μετά τον ορίζοντα των 4 αυτών ετών, να εξυγειανθεί ο καταναλωτής και να μπορέσει να ενταχθεί ξανά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας του.